Είστε gentlemen, we are back. Κάλο ένα, εδώ είμαστε, είναι κοντά σα γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική. Κάθε ξημέρωμα πραγματικά είναι μοναδικό. Θα μου πει γιατί Αλέξα, τα βράδια μα δεν είναι μοναδικά. Βρε και αυτά είναι. Αλλά τώρα εγώ δεν έρχομαι για να σα πω για το χθεσινό βράδυ πώ το πέρασα. Έρχομαι για να σα φτιάξω το υπόλοιπο τη ημέρα. Έτσι λοιπόν σήμερα, είναι μια μέρα πολύ διαφορετική. Είναι μια μέρα που ουσιαστικά ο παλιό ο χρόνο πάει ο παλιό ο χρόνο. Το είπαμε, δεν θα το ξαναπούμε. Τώρα είμαστε στο 2021. Νέα δεδομένα, νέα χρονιά, νέα πλάνα, νέα πράγματα, νέε συνεργασίε. Ε, και αν το θέλει, να σου πω και κάτι, αλλάξτε και πράγματα. Δηλαδή, μην τα περιμένετε όλα να έρθουν από τη μία μέρα στην άλλη, αν εσεί δεν κουνήσετε λίγο το δαχτυλάκια σα. Τολμήστε, κάντε πράγματα για τον εαυτό σα. Κάντε πράγματα για εσά. Ένα άνθρωπο, έχω πει από αυτή την εκπομπή πάρα πολλέ φορέ, είναι πολύ ευτυχισμένο όταν, όχι όταν δέχεται την ανταπόκριση από του άλλου, όταν ο ίδιο μέσα του έχει αποδεχτεί και νιώθει πάρα πολύ καλά. Διότι για να έχει την εκτίμηση των άλλων, πρέπει πρώτα πρώτα να εκτιμάς εσύ τον ίδιο στον εαυτό. Για να έχεις επιτυχία στους άλλους, πρέπει πρώτα εσύ να έχεις πετύχει με τον ίδιο στον εαυτό. Αυτό είναι σαν τον καθρέφτη. Δηλαδή, αυτό που είσαι βλέπεις τον καθρέφτη. Άρα, σκέψου, αν εσύ μέσα σου δεν είσαι καλά, Πώ θέλει οι άλλοι να σε βλέπουν ε, καλά. Αν εσύ μέσα σου δεν νιώθει δυνατό. Πώ θέλει οι άλλοι να σε εκλαμβάνουν για δυνατό. Και ούτω καθεξή. Θα μου πει, Τι φιλοσοφία είναι αυτή η πρωί-πρωίβρε Αλέξανδρε. Βρε, παιδί μου, ξέρει τι παθαίνω, Ανάλογα με το ποιον έχω απέναντί μου, πηγαίνω, 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 πηγαίνω και δεν ξέρω πού θα φτάσω. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έρχεται για πρώτη φορά στα 21 τηλεοπτικά μου έτη σε αυτήν την μαγική, αν το θέλει να το πω το. Ώρα, τηλεόραση. Είναι ένας άνθρωπος που θα τον δούμε από ένα άλλο μάτι. Βέβαια, συνήθισε, ήθελε δεν ήθελε, να γίνει γνωστός στο αποδεικτό και στο ευρύ κοινό από ένα τρίτο μάτι. Εκείνο του «Big Brother». Θα μου πεις «Όλοι έχουμε ένα μάτι να μας παρακολουθεί. Τελικά αυτός ο «Big Brother». Ε, τον επαρακολούθησε σωστά. Ήταν πάντα όλες τις στιγμές που έπρεπε να είναι. Ήταν κάποιες στιγμές που δεν έπρεπε να είναι. Αυτά που έβλεπε τα έδειχνε ή κάποιες φορές έκανε το ματάκι έτσι. Όλα αυτά θα τα μάθουμε, γιατί καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Νίκος Παπαπαύλου που αγαπήσαμε, που άσχετα το πόσο έμεινε, και το έχει δείξει η ιστορία αυτό, πόσο έμεινε, πότε έφυγε, πότε μπήκε, πότε βγήκε, πότε δεν μπήκε, Σημασία έχει ο κόσμο, δεν αποδέχεται πάντοτε αυτού που μείνανε περισσότερο καιρό. Και η ιστορία έχει δείξει ότι πολλέ φορέ οι νικητέ των παιχνιδιών δεν κάνουν τίποτα και αυτοί που φύγανε πολύ νωρί κάνουν μεγάλε καριέρε. Αυτό θα πω εγώ για όλα τα παιχνίδια. Έτσι θα σε καλωσορίσω, Νίκο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, Αλέξανδρε. Ήταν χαρά μου, πολύ μεγάλη μου χαρά. Είναι και χαρά και τιμή μου, σε γνωρίζω από κοντά και το λέω Γιατί δεν από την σε ξέρω μου... από κοντά και δεν έχουμε γνωριστεί Όχι, ποτέ. Όχι, ναι, να το πούμε. Να πούμε ότι τώρα γνωριζόμαστε. Ακριβώς. Και για του λόγου του αληθέ, εγώ επειδή δεν κρίμα από του τηλεθεατέ μου, θα σα πω ότι και λόγω COVID καταστάσεων που ακόμα τη ζούμε, mm -hmm. okay, ε, ο άνθρωπος ήταν στο σαλόνι τη εκπομπής, εγώ ήμουνα ήδη στο στούντιο και τον, εφέρα, τον βάλω στον καναπέ και δεν έχουμε χαιρετηθεί καν. Όχι. Δηλαδή, του λέω, Νίκο μου, θα χαιρετηθούμε στο τέλο. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα. Έτσι δεν έτσι, έτσι. έγινε. Έτσι ακριβώ. Χαίρομαι πολύ για την όμορφη εισαγωγή που μου έκανε. Που δεν την είχα σκεφτεί, γιατί δεν έτσι. ξέρω τι θα πω. Ε, αλλά επειδή μου είσαι το προσαρμόζει τον καλεσμένο. Ε, ε, ναι, από σένα ε, επηρεάζει. Χαίρομαι λίγο γιατί μάλλον επηρεάζει όλο τον κόσμο να μιλάει πολύ. Γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό μου να μιλάω πολύ. Α, εσύ θα μιλάω εγώ, θα πάμε όλη την ώρα. Να σου πω κάτι. Ναι. Νίκο κόσμο γνώρισε αμέσως mm. μέσα από τον μεγάλο αδελφό όπως Acrebus. λέμε, Acrebus. Big Brother ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα και νομίζω ότι ένας άνθρωπος που το εγώ του το είναι του και το προσωπικό του το έβγαλε προ τα έξω και ήταν mm -hmm. και ένα λόγο που mm -hmm. συμμετείχε σε αυτό το παιχνίδι. Φαντάζομαι, έτσι ακούσει την εισαγωγή. Ακριβώ. Ε, και που ήσουν και ο πρώτο, νομίζω ότι το άλλο το παιδί mm -hmm. ε, μπήκε μετά από σένα. Δηλαδή, μπήκε, ήταν στον αριθμό πιο μετά, δεν μπήκε. Ε, στην Η... είσοδό μα εννοείται. Στην είσοδό σα ναι, εννοείται. Ναι, 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 ναι. Ήταν μετά ο Θέμη. Ο Θέμη. Ναι, ναι, ναι. Άρα εσύ ξεκίνησε ουσιαστικά σε ένα παιχνίδι δίνοντα το δικό σου στίγμα και μετά μπήκε ο Θέμη. Ε... δηλαδή μπήκαν κάποιε κοπέλε και ξαναπήκε λίγο πιο μετά. Ακριβώ. Ε, θέλω να σου πω ότι ε, για μένα το Big Brother ήταν μια. Ε, σκέψη από πολύ μικρό παιδί. Ήθελα πολύ να συμμετέχω σε κάτι τόσο συγκεκριμένο με το σκεπτικό να περάσω ένα πολύ ε, σωστό μήνυμα για μένα. Μπήκα χωρί ε, μεγάλε φανφάρε, χωρί μεγάλου τίτλου και χωρί να κάνω ταμπέλια τίποτα. Αναγκαστικά, βέβαια, κάτι πρέπει να γίνει ταμπέλα για να σκεφτεί μια λες, προσωπικότητα. Μου λες αναγκαστικά κάτι Πρέπει να γίνει ταμπέλα. Αυτό το αναγκαστικά ναι. είναι αναγκαστικά για σένα ή αναγκαστικά για το παιχνίδι. Όλοι είχατε μια ταμπέλα. Θέλω εγώ. Να πω... θέλω να σα πω δεν το παρακολούθησα mm -hmm. πολύ. Γιατί, γιατί δουλεύω πάρα πολύ. Όμω έβλεπα τα αποσπάσματα συνέχεια και από εκπομπέ και mm -hmm. από το Facebook, το Instagram και τα social, που έλεγε χθε ο Νίκο Ακότ και με αυτό χθε. Ναι. Ε, ξέρω αρκετά χωρί να κάθομαι κάθε μέρα στην τηλεόραση. Γι' αυτό λοιπόν σε ρωτώ, ήταν η φιλοσοφία να το όλη μια ταμπέλα. Θέλω να πω ότι ε, μια προσωπικότητα έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Το τι θα επιλεχθεί ώστε να ε, αντιπροσωπεύει έναν παίκτη δεν είναι επιλογή του παίκτη πάντα. Δεν σημαίνει όμω ότι αποποιούμε ένα στοιχείο που αφορά την προσωπικότητά μου. Απλά δεν επέλεξα εγώ να είναι μόνο αυτό. Mm -hmm. ε, η ταμπέλα λοιπόν, έτσι όπως λέμε η mm -hmm. δικιά σου mm -hmm. ουσιαστικά που την επέλεξες ή όχι, θα το πούμε στη συνέχεια, mm -hmm. ποια ήταν. Ήταν ω ένα ανοιχτά γκέι άνθρωπο, ε, ακτιβιστή. Ε, Λέγοντα ακτιβιστή, ένα άνθρωπο που υπερασπίζεται το δίκαιο όχι μόνο στα γκέι άτομα, σε οτιδήποτε θεωρεί άδικο σε αυτή τη ζωή. Mm -hmm. Άρα σχεδόν στην καθημερινότητα. Μάλιστα. Είμαι ένα άνθρωπο που δεν θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό άμα δω κάποιον να αδικείται. Θα τον υπερασπιστώ στο βαθμό που μπορώ, πάντα όμω με έναν όμορφο τρόπο. Το παιχνίδι τελείωσε με νικήτρια την ε, Κριτικά. Ε, ε, η οποία. Ε, ε, Μπαίνοντα στο παιχνίδι, εγώ είδα μόνο. είδα την πρώτη μέρα, το είδα όλο. Mm -hmm. Μάλιστα, είχα και κόσμο στο σπίτι, ήμασταν καμιά 7-6 άτομα. Καθίσαμε, το είδα μόλι, mm -hmm. ήθελα πολύ να το δω. Ήθελα να δω του χαρακτήρε των παιδιών <limitations> και κάποιου που του ήξερα, α... που με ακολούθησαν στο Instagram, μου του ακολούθησαν και μου είχαν πει ότι θα μπω. Ήθελα να δω λοιπόν αυτό. Από εκεί πέρα δεν το, δεν το είδα ξανά. <arbeiten> Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίσατε, ο καθένα για το χαρακτήρα του την πρώτη μέρα. Δηλαδή η Άννα Μαρία από την πρώτη μέρα που μπήκε. Ε, δεν ξέρω από τον κόσμο αν αγαπήθηκε ή δεν αγαπήθηκε τι έχει κάνει. Mm -hmm. Αλλά ξέρω ότι έκανε ένα κλικ, έλεγε Σε την τρελή. Με την καλή την έννοια. Mm -hmm. ε, αυτή θα βγάλει πολύ χιούμορ. Mm -hmm. Α, εκεί με την βουλιουκλάκι που έλεγε Αυτή θα μα κάνει να περάσουμε πολύ ωραία. <laughs> το δείχνε. Θα σου πω τι γινόταν. Ήξερα mm -hmm. για τον τύπο, συγγνώμη, για mm -hmm. τον κριτικό. Πάλι άλλο κριτικό που έφυγε πολύ νωρί mm -hmm. το παιδί αυτό. Ε, Ήξερα για το ύφο του, ο τρόπο που χαιρετούσε. Εγώ, επειδή είμαι χρόνια σε αυτό και έχω μάθει να είμαι και ο ψυχολόγο των ανθρώπων, πια με τόσο που έχω δει. Από το η χαιρετούρα που σα έκανε, καταλάβαινα ότι έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα προ κάποιου ανθρώπου. Ναι. Δεν περίμενα να τον δω δεύτερη μέρα. Ξέρεις, η χαιρετούρα που κάνατε, έλεγα: Αυτοί θα τσακωθούν. Αυτό δεν το έχει. Ναι. Αυτό κάτι μου κρύβει. αυτός... Γιατί όταν μπει σε ένα σπίτι με 12 άτομα εγώ και εγώ αμέσω έρχομαι και σαγκαλιάσω αγκαλιάσω εσένα, αλλά πάω στο θέμα και του πω για καλά, ο τηλεθεατή καταλαβαίνει ότι με αυτόν δεν θέλω και πολλά πολλά, κάτι, κάτι μου βγάζει. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ακριβώ. απόλυτο δίκιο. Μάλιστα το αποτέλεσμα σε δικαιώνει απόλυτα. Γι' αυτό και απευλήθη ο συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί η συμπεριφορά του γενικότερα ήταν η μη αποδεκτή. Ε, ε Εσεί το βλέπατε με στο σπίτι. Ε, Τι η... ήταν, λέμε, μου πήγαινε να του μιλήσει και σου λέγε. Όχι, οι απόψει του γενικότερα περί ε, σχέσεων, περί πώ συμπεριφέρεται ο ίδιο στι γυναίκε. Ε... Μήπω αυτό είναι και ένα τύπο. Είναι ένα, ένα... Καλά, δεν θα μιλήσουμε τώρα για εκείνο. Να. Όχι. Βλέπω έναν άλλο σπίτι, βλέπω διάφορα πλάνα. Ναι. Ε, ο κάθε ένα έχει το χαρακτήρα του. Ακριβώς. Θέλω να μου πει, για να μην μιλήσουμε για τον καθένα. Ουσιαστικά, εγώ έφερα εδώ γιατί θέλω να έχω κοντά μου τον Νίκο. Και σε ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω πολύ. να έχω τον Νίκο για να μου σχολιάσει του άλλου, δεν με ενδιαφέρουν. Αν κάποιο θέλει, θα του φέρω καλεσμένο να μου τα ήδη. Θέλω όμω να μου πει, σήμερα, άσχετα το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, mm -hmm. και άσχετα πόσο καιρό έμεινε εσύ μέσα... Ήμουνα τρεις εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες. Αυτές τις εβδομάδες γνώρισες κάποιους, mm -hmm. ποιοι, ποιοι μέχρι το τέλος... Ακόμα και αν βγήκανε δύο εβδομάδε πριν, μία εβδομάδα πριν, ναι, ναι, δεκαετίε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν αυτού που είχε δει από την αρχή mm -hmm. και ποιοι άλλαξαν. Για τον Νίκο, πάντα. Λοιπόν. Άσε το τηλεοπτικό, το από μέσα που έζησε. Βεβαίω. Αυτό το οποίο θα σου πω, με λύπη μου βέβαια, είναι ότι η παρέα που έκανα τότε μέσα, που ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι του σπιτιού, τα 14 από τα 18 που είχαμε γίνει κάποια στιγμή άτομα, ε, σχεδόν αποδομήθηκαν στα μάτια μου. Mm -hmm. ε, θα εξαιρέσω τον Ζακ που θεωρώ ότι παραμένει με ένα ήσυχο παιδί, αλλά πολύ σταθερό και για μένα αξιοπρεπή ασχέτως παιχνιδιό άνθρωπο, αυτό μπορώ να φιλτράρω. Και αναγνωρίζω στην Άννα Μαρία τη σταθερή τη στάση, την αλήθεια τη, που κι εγώ άργησα να την καταλάβω, όμω την κατάλαβα. Το τελευταίο πλάνο. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Δηλαδή ναι. την έζησε. Ναι. Το τελευταίο πλάνο που το είδα να παίζει πολλέ φορέ. Ε, Ένα σπιτιάδιο που. Ε, το έγινε, και, έγινε και φιγούρα σε πολλού μήμου. έβλεπα viral, τα Instagram, ναι. viral, Ένα σπιτιάδιο! Αυτό το πλάνο, πε μου, είναι, είναι αληθινό ή είναι θεατρικό. Όχι, θεωρώ ότι την χαρακτηρίζει μια υπερβολή, γιατί είναι μια πληθωρική προσωπικότητα. Ε, δεν πιστεύω ότι προσποιείται. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα γλυκό μεγάλο παιδί. Αναμφίβολα. Απλά θέλει να την καταλάβει και έχει να σου δώσει πολύ όμορφα πράγματα. Ωραία. Ε, Πε μου, λοιπόν, άρα μου είπε ότι οι χαρακτήρε λίγο όλοι άλλαξαν. Ναι. Μέχρι το τέλο, αν εσύ επέλεγε τον νικητή, είχε mm -hmm. το μαγικό ραβδί mm -hmm. και μπορούσε να επιλέξει εσύ τον νικητή. Θέλω να πει την τελική τριάδα και τον νικητή μετά. Σίγουρα θα ήθελα να είμαι, γιατί γι' αυτό Εντάξει. μπήκα. Ας πούμε ότι βγάζει Αν εξαιρέσω, έτσι. λοιπόν, εμένα, έτσι όπω είδα τι προσωπικότητε, ε, η Άννα Μαρία θεωρώ ότι δικαίω έπρεπε να είναι στην τριάδα και όπω ήταν. Τον Ζακ τον περίμενα mm -hmm. και περίμενα και τον Θέμη. Γιατί. Ε, ε, τον Εγώ εντυπωσιάστηκα ναι. που έμεινε τόσο καιρό, θέλω να σου πω. Ε, Στο λέω με κάθε ειλικρίνεια. Ναι. ναι. Ε, νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο βήμα αυτό που έγινε, μια τέτοια προσωπικότητα, μια τέτοια φιγούρα να μείνει τόσο καιρό σε ένα τόσο μεγάλο αυτό project Αυτό λέω, εντυπωσιάστηκα. Ακριβώ. Είναι ένα ώρα Γιατί ο κόσμο δεν θα το αποδεχτεί. Καλά έκανε και το αποδέχτηκε. Mm -hmm. Απλά εντυπωσιάστηκα. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο διάστημα έμεινε επειδή ήταν τυχερό που δεν ψηφίστηκε. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είχε τεθεί σε ψηφοφορία λίγο νωρίτερα τι θα είχε γίνει. Εσύ γιατί ψηφίστηκε. Γιατί είμαι ένα άνθρωπο που λέω πάντα την αλήθεια, όπω είπα και στην Εκείνος εισαγωγή. Εκείνο δεν τη λέει. Το εννοώ για εσά δύο, επειδή πρεσβεύεται... Μαι. Το διαφορετικό που εκεί πέρα κάποιοι μπορεί ναι. να μην το είχαν αποδεχτεί. Θα προτιμούσα να λέω Τουλάχιστον ότι. Τουλάχιστον επίσημα. Ότι πρεσβεύω το μοναδικό. Διαφορετικό δεν θα ήθελα να το λέω. Το εγώ, μοναδικό, σανήκος, έτσι. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι. Νομίζω ε, ότι δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ εμένα και του Θέμη ενώ να συνδυαστούν κάποια πράγματα πέρα τη κοινή σεξουαλικότητα. Ναι, ναι, με αυτή την Μόνο έννοια αυτό. το λέω. Ε, απλά εγώ είμαι ένα πιο έντονο χαρακτήρα που δεν μπορώ να μπω εύκολα σε καλούπια με την έννοια ότι άμα κάτι εντοπίσω ότι είναι λάθο και προσβλητικό ε, θα το επικοινωνήσω. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Θέμη στην αρχή προσπάθησε να είναι λίγο πιο τόνων. Ε, μέχρι να ανοιχνεύσει λίγο τα πράγματα μέσα στο παιχνίδι και να βρει τη δική του πορεία. Εγώ πήγα πολύ πιο αυθόρμητα. Μάλιστα. Είχε στρατηγική αποφάση να ακολουθήσει στρατηγική ή όχι, όπω σου βγαίνε. Έχω πει ότι από την αρχή, όταν μπαίνει σε ένα παιχνίδι που πάβει να είναι η πραγματική σου ζωή, οφείλει να έχει στρατηγική γιατί είσαι παίκτη. Δεν είσαι ο Νίκο στην κανονική σου ζωή. Σε απογοήτευσαν κάποιοι. Ε, οι άνθρωποι που θεωρούσα κοντά μου και φίλοι μου μέσα στο παιχνίδι με απογοήτευσαν πλήρω. Σήμερα με... μιλάτε με αυτού. Όχι, έχω επιλέξει να μην έχω επαφή. Εσύ όταν βγήκαν στο παιχνίδι, στο τελικό, δεν το είδα. Έκανα γυρίσματα. Mm -hmm. Πήγατε. Πήγατε εκτό ε, τριών ανθρώπων που δεν μπορούσαν για προσωπικού του λόγου. Mm -hmm. ε, αν θε να σου αναφέρω. Ναι, ναι θέλω να ε, δείξω. Ωραία, δεν μπόρεσε η Βασιλική, επειδή έχει πλέον το εγγονάκι τη. Δεν πήγε ο Βλαδίμπρο από την Κύπρο, γιατί έπρεπε να μπει σε μια καραντίνα λόγω του COVID. Και δεν μπόρεσε και ο άλλο Νίκο, επειδή ζει μακριά και δεν ήθελε λόγω τη οικογένειά του να ρισκάρει με τον COVID. Ο κριτικό ήρθε. Όχι. Α, αυτό ήταν ο ένα που από... μου είπε που δεν ήρθε. Όχι, αυτό δεν υπάρχει πλέον και καθόλου για τα πράγματα. Α, α Άρα από αυτό που θα πρέπει να είναι. την ιστορία α, του παιχνιδιού. <laughs> Μάλιστα. Ε, ζείτε μέσα σε ένα σπίτι όλοι μαζί. Mm -hmm. Κοιμάστε όλοι μαζί, ξυπνάτε όλοι μαζί κτλ. Βλέπει χαρακτήρε. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό. Ε, δείχνει εύκολο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, πρέπει να αντέξεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία πολλέ φορές δεν τα βλέπεις από το σπίτι. Ε, αυτές οι πολύ μικρές λεπτομέρειε εκεί μέσα φαντάζουν με τεράστιες, δηλαδή το ελάχιστο γίνεται μέγιστο, γιατί στο μικρό κοσμό σου αυτό είναι το σημαντικό. Mm. Να σου πω τελικά σεξουαλικό υπήρχε εκεί μέσα. Δεν υπήρχε απολύτω τίποτα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρε. Θα σου το πω να με πολύ ειλικρίνεια. Πιο... Όχι, θα σου το πω. Ότι αν υπήρχαν οι σωστέ συνθήκε και οι σωστοί άνθρωποι, νομίζω ότι ο καθένα μα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, θα μπορούσα να αφαιθώ και να αισθανθώ πράγματα. Καλέ δε... με ποιον. Όχι, μα δεν υπήρχε. Α, αυτό λέω. Αυτό λέω. <laughs> Αν υπήρχε ο κατάλληλο άνθρωπο. Από το σύνολο των ανθρώπων που είδα εκεί, με τίποτα δεν ναι. θα μπορούσε να γίνει κάτι. Όχι, από αυτού με τι άλλε. Όχι, θεωρώ ότι ό,τι είδαμε προ τα έξω και φάνηκε ω έρωτα ή σχέση, ήταν καθαρά στρατηγικό δύο συγκεκριμένων παιδιών για να αντέξουν στο παιχνίδι. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, παρότι τα reality μετρούν πολλά χρόνια, η συνταγή είναι κλασική και ο κόσμο αρέσκεται στα ίδια. Μάλιστα. Ε, βέβαια, θα σου θα μου επιτρέψει να σου πω κάτι, αν και συμμετείχε, βέβαια, ευτυχώ ε, 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 για αυτό που θα πω έφυγε νωρί. Mm -hmm. Δυστυχώ όμω έφυγε νωρί για τον κόσμο. Αλλά ο κόσμο δεν αρέσκεται πολύ στα ίδια. Πρέπει να καταλάβουν οι ηθήνοντε mm -hmm. των παιχνιδιών και αυτοί που αποφασίζουν. Ε, θα μου πει για τη συμμετοχή σου ότι τα νούμερα για τόσο ακριβέ και μεγάλε παραγωγέ ήταν άθλια. Εγώ τώρα μιλάω στον άνθρωπο τη τηλεόραση. Mm -hmm. Γιατί το Big Brother, πολύ ωραία εισαγωγή εδώ το Big Brother το οποίο έφερνε 35 και 40 και ε, 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 ε ε εγώ θυμάμαι στο πρώτο που έχω και φίλους μέχρι σήμερα ε, πολλούς ε, 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 δεν πηγαίναμε σε δουλειές για να το δούμε τώρα το ξέρεις και θα τα άκουσες τα νούμερα ακόμα και του τελικού ήταν σαν να βλέπει το μη μου πείσει το εδώ είμαστε κατάλαβες δεν ήταν Big Brother αυτό όμως είναι πολύ μεγάλη η παραγωγή. Είναι πολύ ακριβή η παραγωγή. Σίγουρα. Πέσανε πολλά λεφτά. Σίγουρα. Άρα θα πρέπει λίγο οι ηθήνοντε να καταλάβουν, και το λέω και για τα επόμενα παιχνίδια, mm -hmm. ότι να επιλέγουμε λίγο να φύγουμε και από το ίδιο και από το ίδιο. Και αν δεν ήσταν και εσεί με το διαφορετικό χαρακτήρα, ε, ακόμα και ο Θεέμι μέχρι το τέλο, δεν ξέρω αν θα ήταν ούτε 10 και 9%. Εντάξει. Συμβά. Λοιπόν, όταν έχει μια τέτοια παραγωγή, το 12 και το 13% συγγνώμη είναι σαν να μην βγήκε ποτέ στον αέρα. Απαιτώ να έχει 25 και 28 και 30. Για μια τέτοια παραγωγή. Εντάξει. ο λόγο έχει μια βαρύτητα, γιατί σε τόσα χρόνια τηλεόρασε. Ναι, Πολλά βεβαίως. περισσότερα από όλου εκείνου. Ε... Οπότε ο λόγο έχει διπλή σημασία. Ποιο πιστεύει. Βγήκατε 12, 18 άτομα. Ε, Πώ μπήκαμε μέσα. Ξεκινήσαμε οι 16 που επιλεχθήκαμε από την αρχή και γνωρίζαμε ότι εν καιρό θα μπαίνουν άλλοι 4. Και θα οπότε βγέλουμε. μπήκαν, ναι, και, και βγήκαμε με αυτή τη σειρά λοιπόν. Ωραία. Ε, σήμερα, και εσύ έχει άποψη όμω, ένα άποψη που ασχολείσαι με τα τηλεοπτικά, ασχολείσαι με την καθημερινότητα, μιλά με πολλοί κόσμο, το ξέρει σαφώς, και, ούτω και τώρα είναι Και τώρα ένα λόγο παραπάνω. Δόξα Θέλω να αφιό. μου πει, γιατί η τηλεόραση πια είναι έστω για λίγο ή για πολύ καιρό, mm -hmm. αυτά όλα τα άτομα το ξέρει ότι γυρνάνε, κάνουν προτάσει και δεν Ακριβώ. Ε, η ιστορία έχει δείξει ότι από τα 18 πάντοτε ένα, δύο, αν θα ευδοκιμήσουν σε Έχω. κάποια θέση τηλεόραση, και αυτό ίσω όχι για πολύ. Το ξέρει να μην σου πιάσω παιχνίδια που κάποιοι δεν υπάρχουν, του έχουμε ξεχάσει κιόλα. Όταν βγήκανε, πηγαίνανε οι Ροζρό. Οι Ροζρό. Οι Μπράβο, το είδαμε. Οι Δεν μου πιάνει αυτό. <laughs> 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 να του πάρουν. Λοιπόν, είμαι λίγο τη λαμπορική, κατάλαβε. Δεν το αλλά θέλω να σου πω λίγο ότι Πε μου ποιον θα έβλεπε ή πια ότι mm -hmm. μπορεί σε κάποια θέση mm -hmm. να κάνει καριέρα στη τηλεόραση. Λοιπόν, ε, η λέξη καριέρα είναι πολύ μεγάλη και το ξέρει καλά γιατί εσύ, εσύ έχει καριέρα. Να κάνει ευχαριστούμε. Εσύ έχει καριέρα γιατί η καριέρα για μένα είναι η συνεχόμενη και αδιάλειπτη πορεία ενό ανθρώπου. Σαφώ. Όχι, δεν το λέω, το λέω ότι έχω. Δεν το λέω ότι αυτό εδώ. είναι σημαντικό. Ακριβώ. Και επειδή έχει πραγματικά χωρί καμία διακοπή και είσαι συνεχόμενη παρουσία. Έχει δικαίωμα να λε ό,τι θέλει, γιατί ο λόγο έχει βαρύτητα. Ναι, καλά, εγώ και το καταλόγιστο. Γιατί είμαι όχι, στα. δεν έχει το καταλόγιστο. Είστε στάρ, αλλά το καταλόγιστο όχι, στάρ, το όχι γιατί ναι. έχει γνώση και ξέρει τι λε. Ναι. Λοιπόν, ε, χωρί όμω ίχνο ε, έπαρση, θα σου πω ότι αναγνωρίζω στον εαυτό μου ε, ε, την ευχαίρεια του Λέγιν. Το έχω εισπράξει από πάρα πολλού και κόσμο. Και επίπεδο, γιατί δεν είναι μόνο να μιλά. Αν μεταφράσει θα βαρεθεί ο κόσμο. Αλλά μπορεί, φαντάζομαι, και γι' αυτό σε κάλεσα κιόλα, μπορεί να σταθεί σε μία κουβέντα με ένα ιατρικό θέμα, με ένα ψυχολογικό, με ένα αθλητικό. Ακριβώς. και με ένα σιτεύουμε τον κήπο μα. Γιατί όλα είναι κομμάτια τη ζωή μα και δεν συνομπάρουμε τίποτα. Ε, θα σου πω λοιπόν ότι θα ήθελα πολύ να δω τον εαυτό μου να μπορεί να δουλέψει, να εργαστεί σε αυτόν τον χώρο, από οποιαδήποτε θέση, πάρα πολύ ταπεινά, διότι είναι σύνηθε να βλέπουμε έναν πρώην παίκτη ή μια πρώην παίκτρια ενό reality, να αισθάνεται ξαφνικά ότι είναι. Το επίκεντρο μια κατάσταση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σου δίνεται μια ευκαιρία να σε δούνε σημαντικοί άνθρωποι, όπω εσύ που με κάλεσε σήμερα εδώ και να δούνε αν πραγματικά αξίζει. Και νομίζω ότι αυτό το αποδεικνύει μόνο από την εργασία σου. Μετά από σένα, ποιον θα έβλεπε ότι μπορεί να του γίνει προτάσει, γιατί το αξίζει τι ακούμε. Ε? Ναι. Αυτό θα πάει εκεί, αυτή είναι κούκλα, θα την πάρουν εδώ. Είδα ξαφνικά ότι τα δύο αδέλφια γίνανε ε, οι μου, 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 μουσικοί. <laughs> να μην το πω το μουσε. Ε, <laughs> το... Ακούω πάρα πολλά. Ναι. Τώρα μήθε την άποψή μου, γιατί εγώ είμαι και λίγο καταπέλτη και άμα ξεκινήσω. Θα χαρώ να την όλα... ακούσω, γιατί όλα νομίζω όλα. ότι θα με καλύψει απόλυτα. Οπότε θα πω και εγώ την άποψή μου μέσα τα δικά σου λόγια. Ναι, οπότε Έτσι. το μόνο που θα κάνουμε δεν είναι να βγούμε, να πάρουμε το φτιάρι στην πλάτη και να φύγουμε από δεν το πέρα. Δεν είναι φτιάρι, ξέρεις, την αλήθεια δεν είναι φτιάρι. Για περισσότερους είναι όχι, τον έδαψες. εγώ θέλω την αλήθεια ομή και κατά πρόσωπο. Ναι, εγώ όχι θα ήθελα να σου πω ότι κάποια πρόσωπα είναι πολύ υπερτιμημένα ναι. και λυπάμαι γιατί... Θα δουν του εαυτού του πάλι στα ζήτητα. Χρησιμοποιώ αυτέ τι βαριέ λέξει, αλλά τι έχω ζήσει. Και θα νιώσουν περισσότερο το πόσο εκμεταλλεύτηκαν mm -hmm. οι άλλοι αυτού και οι ίδιοι του εαυτού του. Είναι κάποια θέματα προ το παρόν, στη φάση που είναι τώρα ακόμα απόϊχο του παιχνιδιού, κάποια πράγματα δημοσίων σχέσεων. Mm -hmm. Εγώ δεν έχω κάποιε δημόσιε σχέσει. Ε, είμαι ο Νικόλα. Έρχομαι, παρουσιάζομαι μόνο μου. Λέω την αλήθεια μου και προσπαθώ με μικρά βήματα να δω τι μπορεί να μου δώσει το αύριο. Mm -hmm. ε, σίγουρα αυτό που είπε ο χρόνο θα δείξει ποιοι θα μπορέσουν να σταθούν. Γιατί βλέπω και εγώ ήδη. Ε, κάποια πρόσωπα να εμφανίζονται σε πολύ συγκεκριμένες θέσει, να ακούγονται πολλά, ε, χωρί απαραίτητα να έχουν την απαραίτητη ούτε εμπειρία ούτε περιεχόμενο για να σταθούν κάπου. Ναι, βέβαια η ιστορία σα έχει δείξει ότι είναι πολύ εύκολο να ανέβει στην κορυφή, αλλά είναι πολύ εύκολο και να πέσει. Βέβαια. Και σημασία δεν έχει για πόσο για αν θα ανέβει, σημασία έχει να παραμείνει. Ακριβώ. Ε, ε, τι είναι αυτό που ήθελες να περάσει τη δική σου ιδέα και όλα αυτά. Εντάξει. Mm -hmm. Μέχρι να μπει στο παιχνίδι, επειδή το θυμάμαι, στην αρχή παρουσιάζεται τον εαυτό σας. Βέβαια. Ε, η, η δουλειά σου ήτανε... Έχω τελειώσει τουριστικά, ναι. αλλά ασχολιόμουν μετά την κρίση με διαχείριση ακινήτων στη γνωστή πλατφόρμα ε, που νοικιάζουμε διαβαλλήσματα. Ωραία. Από, από εδώ και πέρα... Ε, Βγήκε από το παιχνίδι. Βγήκα από το παιχνίδι. Το δυσάρεστο ήταν ότι η, η κυρία στην οποία διαχειριζόμουν τα κινητά της στη γνωστή πλατφόρμα επέλεξε να μην συνεργαστούμε πλέον. Ε, οπότε έχω, δείξει, έχω ρίξει όλο μου το βάρο στην προσπάθειά μου ε, να δω τι μπορώ να κάνω μετά το παιχνίδι. Mm -hmm. ε, δεχόμενος κάποιε προτάσει, επεξεργαζόμενο τι είναι πιο σωστό για μένα. Ε, πάντα επιλέγω τα πιο μικρά και σωστά βήματα που με κρατούν στη γη. Ξέρω, α Γιατί είμαι υπέρ τη ισορροπία πάντα και τη σταθερότητα. Οι ε, γύρω σου, οι δικοί σου άνθρωποι, αυτοί που του είπε, παιδιά, πέρασε το παιχνίδι. Πόσο mm. καιρό πριν το ήξερε ότι πέρασε το παιχνίδι, ε, Η πρώτη μου δήλωση έγινε μήνα Νοέμβρη. Mm -hmm. ε, ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά με τι συμμετοχέ τον Δεκέμβρη. Και στο πρώτο κάλεσμα ήταν τον Ιανουάριο του 20. 20. Από εκεί. Ε... Εκεί έγιναν τα πρώτα casting. Mm -hmm. Μετά από λίγε μέρε, ε, ξέραμε ότι αν επιλεχθούμε mm -hmm. για το επόμενο, στην ουσία έχουμε μπει. Ναι. Ε, το είχε πει σε κάποιου ανθρώπου. Στην οικογένειά μου, βέβαια. Ναι. Τι σου είχαν πει. Είχαν εκπλαγεί πάρα πολύ, γιατί και εγώ δεν σου κρύβω ότι πίστευα μέχρι τότε ότι επιλέγονται, επιλέγονται μόνο άνθρωποι που γνωρίζουν κάποιου. Η παρουσία μου αποδεικνύει ότι δεν επιλέγονται μόνο τέτοιοι, αλλά πιθανόν να υπάρχουν και τέτοιοι. Όχι πιθανό να υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν <laughs> και τέτοιοι. Εντάξει. Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι. Ωραία, υπάρχουν και τέτοιοι. Αλλά το ότι υπάρχουν και τέτοιοι πάντα έχει καταστρέψει τη τηλεόραση. Α πούμε, εγώ γνωρίζω πρώην συμπέκτη μου, ο οποίο μόνο του μου έχει δηλώσει. Ε, δεν θα αναφερθούμε βέβαια σε ονόματα, δεν υπάρχει λόγο. Θα σου το πω <laughs> βέβαια. Έφυγε πάρα πολύ νωρί, ορίστε σε βουλιά, Ωραία. Ο οποίο μου έχει δηλώσει ότι δεν πέρασε ποτέ casting. Είναι δική του ευθύνη αυτά τα λεγόμενα. Ε, και τα επιλέχθηκε επειδή είχε μία έντονη παρουσία σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Μάλιστα. Ε, βέβαια σε αυτές τις συγκεκριμένες εφαρμογές βρίσκεις και όλους αυτούς που είναι πίσω από τα μεγάλα casting και τα λοιπά, να το λέμε. Ε, λοιπόν, ε, και όταν τους στείλει μήνυμα ε, και τους πεις εσύ δεν είσαι, σου λένε όχι, κάποιος χρησιμοποιεί την εικόνα μου. Αλλά άμα θέλει να συναντηθεί μαζί σου, βλέπεις ότι είναι αυτός. Λοιπόν, ε, τι, ε, ήθελα κάτι άλλο να σου πω. Ε, γίνεται όλο αυτό. Περνάει το παιχνίδι, βγαίνει. Η, η πρώτη μέρα που βγήκε από το mm -hmm, παιχνίδι, mm -hmm. διαπίστωση πηγαίνοντα σπίτι σου, λίγο να δει τι γίνεται. Ε, ποια ήταν ε, η κρυφή συνομιλία που έκανε με τον Νικόλα, ε, που μίλησε ο Νικόλα του παιχνιδιού με τον Νικόλα στο σπίτι σου. Προσπάθησα μου πήγες. να σκεφτώ τι έφτεξε και έφυγα τόσο νωρί. Βρήκε τελικά το λόγο. Μέχρι και πρότεινο ήμουν αρκετά πιο συναισθηματικό. Και σε μια πρόσφατη ερώτηση του αν θα συμμετείχα ξανά, ε, είπα ότι αν το έκανα ποτέ σε κάτι παρόμοιο, όχι απαραίτητα στο ίδιο, ε, θα έβαζα κανόνες που θα μου εξασφάλιζαν τον σεβασμό που δεν εισέπραξα. Mm -hmm. Οπότε λοιπόν ε, βρήκα ότι ίσως αυτό το οποίο έφτεξε είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος που λέω αφιλτράριστα την αλήθεια, πάντα με πολύ ωραίο τρόπο, χωρί να προσβάλλω ποτέ κανέναν και δεν υπάρχει ποτέ ούτε ένα πλάνο μου που να βρίζω κάποιον άνθρωπο. Δεν είναι του χαρακτήρα μου Το που είχα να είχα κάνω κάτι τέτοιο. Στιγμή. Είχα σε ένα απόσπασμα που με κάποιον να στην είπε, αλλά εσύ απαντούσε πολύ, πολύ Ναι, όμως. δέχτηκα. Κάποια πράγματα φυσικά δεν φάνηκαν. Υπήρξαν αρκετέ κόντρε. Τελικά υπήρχαν στιγμέ που δεν φαινόντουσαν. Ε, σαφώς. Εσείς δεν ξέρατε ποτέ τι βγάζουν προς τα έξω. Σαφώς, εγώ δεν γνώριζα. Οι γνωρίζα... κάμερες ήταν όλο το 24ωρο. Οι κάμερες γνωρίζαμε ότι είναι όλο το 24ωρο. Ξέραμε ότι ίσως θα... Ε, μετά ακούω κι εγώ ότι ήταν 23 ώρες το 24ωρο. Ε, δεν γνώριζα όσο ήμουν μέσα ότι δεν είχαμε live streaming. Παιδί μου σημαίνει, θέλω να πάω στην τουαλέτα να... Μέσα στο χώρο της τουαλέτας, στη Λεκάνη, ε, δεν υπήρχε κάμερα ανοιχτή. Ε. Υπήρχε ένα φωτάκι φωτοκύταρο, το οποίο όμως μέσα του είχε κάμερα ασφαλείας, εάν έμπαιναν δύο άνθρωποι, για να δουν τι γίνεται. Α. Μόνο τότε άνοιγε. Ναι. Σαφώ και δεν άνοιγε ποτέ άλλοτε. Μάλιστα. Γενικότερα διαπίστωση σε μέσα. Σε... Δηλαδή, ξέρει, πα την πρώτη μέρα, όλοι οι άντρε μέναν σε ένα δωμάτιο και οι γυναίκε σε άλλο. Δεν το θυμάμαι γιατί μπλέκτηκαν. Θεωρητικά κάθε... υπήρχε δωμάτιο ανδρών-γυναικών, αλλά ήταν από την αρχή ελεύθερο και επιθυμητό να μπλέξουν τα πράγματα. Δηλαδή να κοιμάται ο καθένα όπου ήθελε. Μάλιστα. Ε, εσύ υποκοιμόσουνα. Εγώ πήγα στα αγόρια. Ναι. Όχι, εντάξει, φαντάζομαι. όχι ε, δεν είμαι μπερδεμένο άνθρωπο. Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου. <laughs> όχι, διαχωρίζω επίση τη θέση α... μου. Ωραία, να ναι. σου πω όμω κάτι. <laughs> από την αρχή επέλεξε να πα κοντά σε κάποιον. Ε... που ένιωθε πιο καλά, όχι ερωτικά. Λ... Πιο όχι. καλά. Από... Στα αγόρια, να φέρεσαι ναι. στην ερώτησή μου. Στην ερώτησή γιατί και εγώ, αμαντά, ναι. πε επιλέγω, λέμε τα αγόρια. Mm -hmm. Θα επιλέξω να πάω κοντά στον Νικόλα, γιατί ακόμα και μέσα με τον Νικολά. Τι κάνει, καλά, για πε. Θα σου πω ότι σαν στα αγόρια φυσικά που εντάσσεται Έλα, για μένα πω, και ο Θέμης. Ναι. Δεν μπορεί Δεν κάποιο ναι. ε, να μην είπε ότι α, εδώ από τα αγόρια θα μου πει και από τι γυναίκε. Ναι. Θα τα βρω. Μ' αρέσει. Δηλαδή Πίστευα υπάρχει. ότι θα κάνω περισσότερη παρέα με τον Ζακ με στο παιχνίδι. Mm -hmm. ε, δεν έγινε όσοι εγώ θα φανταζόμουν. Ε, λόγω του ότι δεν είχαμε πολλά ίδια θέλω. Δηλαδή, όλη μέρα έκαναν γυμναστική τα παιδιά, ασχολιόντουσαν με τη διατροφή του με όλα αυτά. Κάτι το οποίο δεν ήταν ε, η προτεραιότητά μου εμένα μένο. μέσα εκεί. Από τι κοπέλε. Από τι κοπέλε. Σε, σε κάποια πλάνα που δείτε ότι έχει πολύ, πολύ μεγάλη έτσι αυτή με την κοπέλα τη χοντρούλα. Ναι, και απογοητεύτηκα πλήρω. Οι επιλογέ μου τελικά με δυσαρέστησαν. Αρχικά ήρθα πολύ κοντά με τη Σοφία όπου αναγνωρίζω το ότι την πρώτη ομάδα με έσωσε με ένα βέτο, αλλά από εκεί και πέρα αναγνώρισα πάρα πολλά λάθη στην περιφορά τη. Πράγματα που με βρίσκουν εμένα αντίθετο και στην κανονική μου ζωή. Mm -hmm. Τα επισήμανα. Φυσικά αυτό δημιουργεί πάντα αντιπάθειε, γιατί η αλήθεια ενοχλεί. Mm -hmm. ε, και ήμουν από του ανθρώπου που ουσιαστικά να κρατάω αποστάσει. Η παραγωγή απέναντι σε όλου εσά, mm -hmm. σαν Νίκο μιλάω, δεν ξέρω του άλλου, mm -hmm. νιώθει ότι ήταν ε, σωστή ό,τι τάξανε, ό,τι δώσανε, ό,τι είπανε. Ό,τι υποσχεθήκανε γενικά μέχρι και σήμερα που είσαι εδώ και μου δίνει mm -hmm. συνέντευξη mm -hmm. έχουν όλα τηρηθεί. Γιατί ξέρω ότι υπογράφεται κάτι συμβόλαια 50 σελίδε που δεν τα Σαφώς, Σαφώ. Θα σου πω το εξή. Ε, φυσικά δεν διαβάζονται όλε αυτέ οι σελίδε. Να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί. Ε, εγώ δεν ήξερα πώ να πουλήσω τον εαυτό μου στην αρχή. Το βάζω σε εισαγωγικά το ρήμα πουλάω. Ε, αυτά τα οποία είδα ω δεδομένα, όσον αφορά ακόμα και τι αμοιβέ, τα δέχτηκα, διότι δεν ήξερα ότι υπάρχει Ήχατε και δεύτερη επιλογή. Ναι, πάντα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε όλα τα παιχνίδια που βλέπει, οι παίχτε πληρώνονται. Πληρώνονται και πέραν από το έπαθλο, όσε με... Μέρες... Ακριβώ. Ε, υπάρχει αναλογία, υπάρχει ένα μεροκάματο. Στην ουσία, λόγω τη διαχείριση τη εικόνα σου παίρνει και εσύ κάποια χρήματα. Αλήθεια. Ναι, σε όλα Νομίζω, τα reality που βλέπει. Ναι. Βλέπεις. Ξέρω, α πούμε για το survival ότι πληρώνουν όλοι. Σε μια... Ακόμα και στα ρούχα που βλέπει να παίζουν και τα λοιπά, πληρώνουν την κοπέλα κάθε λες. εβδομάδα. Βέβαια. Μάλιστα. Όλοι. Και ο καθένα έχει την ίδια αμοιβή. Αυτό το οποίο διαπίστωσα βγαίνοντα από το παιχνίδι ήταν πω όχι, ότι ακόμα και. Λιγότερο σημαντικοί παίκτε από μένα και δεν το λέω σε αξία ανθρώπου, αλλά σε παραμονή του μέσα εκεί, ε, με ενημέρωσαν ότι είχαν διαπραγματευτεί άλλε τιμέ. Μάλιστα. Πράγμα που εσύ δεν το ξέρεις. Όχι. Τι είναι αυτό που σου έμεινε από αυτό όλο το το μικρό ο ε, οδηπορικό σου στο Big Brother. Θα σου πω ότι έχω μια γλυκό και έτσι γεύση. Κρατάω το γλυκό κομμάτι που έχει να κάνει με την ε, αποδοχή μου από ανθρώπους του χώρου σε πρώτο επίπεδο, σε κάτι τόσο μεγάλο. Ένας άνθρωπος που πριν δεν ήταν μέσα στα πράγματα, οπότε θεώρησε ότι εκτιμήθηκε καθαρά και μόνο η αλήθεια του. Αλλά κρατάω και αρκετά έτσι πικρή γεύση από το γεγονός ότι ε, δεν αποδείχθηκαν τόσο ε, ισομερείς οι σχέσεις μας στο συναισθηματικό κομμάτι. Δηλαδή θεωρώ ότι περίμενα μία μεγαλύτερη... Έτσι, αγάπη ή ανθρωπιά σε κάποια πράγματα την οποία δεν συνάντησα. Βγαίνοντας από αυτό το παιχνίδι, πριν να μπει, έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά πράγματα mm -hmm. στην καθημερινότητά σου. Βγαίνοντα από αυτό το παιχνίδι, είδε ανθρώπου που πιθανόν ήταν λίγο αρνητικοί στην άποψη που πρεσβεύει. Mm -hmm. ε, και ήρθαν πιο κοντά σου, βλέπει που σου λένε μπράβο Νικόλα. Ξέρει, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά μπράβο, Σουρεμάγκα, που έχει το θάρρο mm -hmm. και το αλε αυτά και είσαι έτσι. Γιατί διάβασα με μια σύνδεξη. Ε, διάβασα ένα τέτοιο του θέμη κάπου μίλησε. που είπε ότι όταν βγήκε δεν πήγε σπίτι του, γιατί η μαμά του δεν θέλει να τον δει κάτι τέτοιο. Ε, αν, mm -hmm. ε, συγγνώμη αν κάνω λάθο, δεν θέλει να τον δει, τσακωθήκαν, τέλο πάντων δεν ξέρω mm -hmm. ακριβώ, αλλά που δεν πήγε σπίτι του. Mm -hmm. ε, Γι' αυτό ρωτάω. Εγώ είμαι πολύ τυχερό, γιατί έχω μια υπέροχη οικογένεια που με στηρίζει Ή από είχα την καλά. Είχατε και τη μαμά, σου, νομίζω, που με στηρίζει. Ναι, η Γλυκούλα, μου, ναι. ναι. Έχω μια οικογένεια η οποία είναι πολύ ισορροπημένη. Θεωρώ ότι από εκείνου έχω σταθεί στα πόδια μου και δεν πετάω στον αέρα. Ε, και γι' αυτό και βλέπει έναν άνθρωπο αρκετά προσιλωμένο και ξέρει τι λέει. Mm -hmm. ε, όταν βγήκα λοιπόν, εισέπραξα πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο, η οποία εξελίχθηκε μέχρι και σήμερα. Συνεχώ λαμβάνω μηνύματα. Αναγνωρίζουν το άδικο τη υπόθεση που έφυγα νωρί. Θεωρούν ότι ήμουν ένα άνθρωπο που είχα να δώσει και εκτιμούν το χαρακτήρα μου, το πόσο ολοκληρωμένο είμαι. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα και τα λίγα hate comments που πάντα παίρνει, μια πάντα τέτοια όλοι. προβολή mm. και τα οποία επικεντρωνόταν πιο πολύ στην εικόνα μου που δεν άρεσε κάποιο και όχι τόσο στο χαρακτήρα μου, άρα αυτό για μένα είναι μια ακόμα νίκη. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι. Το ισοζύγιο στην αγάπη του κόσμου βρίσκει κερδισμένο. Εγώ πάντως θέλω να σου πω: Πάνω εδώ και να σου προσθέσω ότι οι μεγαλύτεροι στάρ του πλανήτη γίνανε στάρ και πάρα πολύ δυνατοί από τα hate comments και από αυτού που του πολέμησαν. Ε, αυτό να το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Στο λέει ένα άνθρωπο που κι αν έχει δεχτεί πόλεμο, εγώ είμαι τώρα εδώ και από κάτω μου πολεμάνε. <χ> αλλά τρόπο του λέγει, κατάλαβα. Το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω όμω ότι οι άνθρωποι πραγματικά ε, όσο του πολεμούν γίνονται πάρα πολύ πιο δυνατοί και τόσο πολύ πιο κάθονται στην καρέκλα του. Έχω μάθει να κρύβω ε, τα αυτιά μου σε όλα αυτά. Ε. Ναι. Οπότε δεν Εγώ χρειάζει. κλείνω και τα μάτια μου και μου μιλά και λέω: για πε, σε βλέπω. Κατάλαβε, λοιπόν, το κάνω και έτσι. Λοιπόν, ε, ε, δεν μα στάνει μια εκπομπή για να πούμε δε... όλα αυτά που θέλουμε να πούμε. Όντως. Αυτό που θέλω να μου πει είναι. Μου είπε λοιπόν τι άλλο θα σκόπευε να κάνει mm -hmm. από εδώ και πέρα, ε, τι άλλο θα ήθελε. Θα ήθελα να μου πει λίγο ε, εάν. Ε, Σέφιαν ένα παιδί στο δωμάτιο και σου λέγει Α, εγώ να μπω σε ένα παιχνίδι, να πάω σε ένα παιχνίδι. Mm -hmm. Τελικά ξέρει, Γιατί πολλοί έχουν πει Α, και τελικά δεν θα ξαναπήγαινε, είναι εκμετάλλευση. Ε, τι θα του έλεγε. Θα του έλεγα να το κάνει και να το κάνει με όλο το είναι υπερασπιζόμενος στα μέγιστα την αλήθεια του, mm -hmm. ε, γνωρίζοντας βέβαια ότι δεν σημαίνει ότι αυτό που θα του δείξουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι του χώρου ως αποδοχή θα είναι και αληθινό. Mm -hmm. Πιθανόν θα είναι ένα κομμάτι για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες κάποιου project, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιο θα καταλάβει την αλήθεια σου πραγματικά. Εσύ όμω αυτό το οποίο κερδίζει όπω και εγώ, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει αν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι από εκεί ε, θα μου μιλήσουν αύριο. Με ενδιαφέρει ότι αν έστω και ένα παιδί εκεί έξω το βοήθησε, το να νιώσει καλά με το αυτό που είναι και να μπορέσει να το επικοινωνήσει. Αυτό για μένα και είναι, το είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και θέλει να σου πω και κάτι. Ε, το να νιώθει ότι μια τεράστια ομάδα ανθρώπων ε, είναι μαζί σου και σου δίνει το χέρι ότι μπράβο ρε Νικόλα που όλοι πια θεωρούν ότι εμείς... Είναι, έχεις πετύχει πολύ μεγάλο σκοπό και στόχο. Ίσως μεγαλύτερο από τα χρήματα, γιατί τα χρήματα ξέρεις, Βγαίνουν και τρώγονται και πολύ εύκολα. Σίγουρα. Ε, αυτό που μένει είναι ο αγώνας που κάνει ένας άνθρωπος. Ε, στις... Ε, σε όλες τις μεγάλες μάχες ανά τον κόσμο, ανά τον πλανήτη, ε, δεν έμειναν οι ιστορικές προσωπικότητες γιατί κέρδισαν λεφτά, έμειναν γιατί κέρδισαν ιστορία. Yeah. Άρα αυτό που μένει είναι η ιστορία και οι μάχες, όχι τα χρήματα. Ε, okay, μπορεί στην πορεία τη, τη ζωή να είπαμε ότι ο πιο πλούσιος ότι ο αυτός κτλ. Αλλά αν δει, μιλάμε για ιστορικά πρόσωπα και για μάχες, γιατί αυτοί άφησαν ιστορία, δεν άφησαν χρήμα. Yeah. Αντάλαβες και εσύ, μπορεί να μην Λε μπορεί να πήγες μία ανταπόκριση από τον κόσμο πολύ μεγαλύτερη. Και επιλέγω τελικά, ω πιο σημαντικό, να έχω συνοδοιπόρο μου τον κόσμο, ε, να επιλέγω να κρατάω αυτό το χέρι, το χέρι του κόσμου λοιπόν, σε αυτό το οποίο θέλω να κάνω από εδώ και πέρα, και α έχουν υπάρξει κάποια χέρια τα οποία μας άφησαν από εκεί. Ναι, δεν πειράζει. Έλα και τόσα χέρια υπάρχουν γύρω μας. Δεν να πούμε ένα τσακ, θα αρχίσουν όλοι να μα χαϊδεύουν. Α, καλά από εδώ! Για να το κάνουμε. Λοιπόν, έλα, <laughs> λοιπόν άκου, θα χαρώ πάρα πολύ να σε έχω και άλλη φορά. Και εγώ με ε, πολύ χαρά. σου εύχομαι πραγματικά, δεν ξέρω αν κατάλαβε, αλλά φτάσαμε 40 λεπτά. Το είναι απίστευτο, είδε. Είμαστε ε, ίδιοι στην ομιλία τελικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνει. Καλή χρονιά. Είμαι σίγουρο ότι θα βρει το, το δρόμο σου. Μακάρι. Και ε, θα σου πω και κάτι τελευταίο, έτσι με αυτή την ευχή θα κλείσω: Που έχω συνδευξιάσει εδώ πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Ότι ε, ε, οι μεγαλύτεροι αστέρες ή οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που κάποιοι άλλοι τους έκλεισαν την πόρτα. Αυτό θυμίζει το πάρα πολύ καλά, θα γιατί άνθρωποι, άνθρωποι που ήρθαν εδώ και είπαν ε, Δεν με βοηθάει κανένας τώρα είναι τα μεγαλύτερα αστέρια του πενταγράμμου. Και άνθρωποι που ήρθαν εδώ και ήρθαν μαζί με τον από έξω που του περίμενε, τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι στο σπίτι του και καθαρίζουν φασολάκια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα, εγώ, πάρα πολύ, Νικόλα. Καλή χρονιά να έχει. Ήταν ένα άνθρωπο που μέσα από το παιχνίδι αλλά και μέσα από την προσωπικότητά του έχει δείξει το χαρακτήρα του. Και η τηλεόραση, εγώ θα πω ότι χρειάζεται τέτοιου ανθρώπου. Σα το λέει ένα άνθρωπο που από το χαρακτήρα του και μόνο είναι σε αυτή την καρέκλα και όχι επειδή απ' έξω τον περιμένουν κάποιοι. Πολλοί θα θέλα να με περιμένουν απ' έξω, αλλά αυτό θα το αποφασίσω εγώ και όχι εσύ. Ε, τώρα όμω θα αποφασίσω ότι μετά τον break θα έρθει κοντά μου η 30φη που θα θα μιλήσει και εκείνη για προσωπικότητες που άφησαν ιστορία χωρίς να αφήσουν χρήματα, αλλά που μέχρι σήμερα όλος ο πλανήτης μιλάει για τις νίκες αυτών των γυναικών. Γυναίκες του 1821, ε, το 2021 έχουν το λόγο μέσα από την τριγαντά Φιλιμπουτεράκου. Μείνετε κοντά μου. <σχειά> Αν η αγορά επιπλών είναι σημαντική, τότε το όνομα είναι ένα έπιπλα νικαία. Έπιπλα για όλο το σπίτι σε μοναδική ποιότητα και τιμή. 35 χρόνια κοντά σας με μοναδικές λύσεις και προσφορές δικής μας παραγωγής στις διαστάσεις που θες. Κάνε μία από αυτές δική σου και άλλαξε το σπίτι σου. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 210 και και www.epiplagoranikeas.gr Επιπλαγορά νικαία. Κάνει την τσέπη σου να χαμογελά. Και έτσι όπως σας το είπα, σας το υποσχέθηκα άλλωστε ότι αμέσως μετά το break, επειδή λοιπόν είναι επιλογή και επιλογή δική σας, γυναίκες του 21 που και ακόμα το 2021 η ιστορία τους ανατέλει, η ιστορία τους τις εδρεώνει για άλλη μια φορά, γιατί τελικά αυτό που μένει δεν είναι το χρήμα, είναι η νίκη τριαντάφυλλη, Να είναι η ιστορία. Και τηλεοπτικά καλή χρονιά. Καλή χρονιά. 2021 και συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και σε μια ιδέα που είχαμε μαζί. Ξεκινήσαμε από το τέλο του προηγούμενου. Ναι, αλλά χρόνου. που εσύ διαβάζει ώρε. <laughs> εγώ <laughs> έχω την ιδέα. Εγώ έχω τη φανή ιδέα. Εσύ διαβάζει. <laughs> σου έχω ξαναπεί κάτι με το διάβασμα. Έχει μία αντίληψη εσύ να μπαίνει πολύ βαθιά στα πράγματα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να πρέπει να διαβάσει πέντε ώρε για κάτι και εσύ να σου δώσει oh, τα και στοιχεία και να μπει ακριβώ στην ουσία του, του θέματο. Γιατί ο Γιάννη με κοίταξε περίεργα, το είδε. <laughs> <laughs> να σου πω. Ε, <laughs> θέλω μία παράκληση τώρα. Ε, Έβλεπα και δεν το έχουμε αναφέρει mm -hmm. και μ, κάνουμε εδώ και καιρό τα αφιερώματα των γυναικών του και τα κτλ. Αλλά υπάρχουν και ταινίε που έχουν γίνει για το 2021 που με ρώτησε μια φίλη μου. Μου λέγε δεν έχετε αναφερθεί ποτέ μέσα στα αφιερώματα, Πολύ. Γιατί κάποιε έχουν για, γίνει. Γιατί, γιατί είμαι ηθοποιό, γιατί ξέρει γιατί... γιατί... και είσαι ηθοποιό, γιατί Γιατί έχουμε κάνει αφιερώματα για ηθοποιού, για θέατρο, για. Γι' αυτό σύνομα. με ρώτησαν για σένα. Δεν έχουμε αναφερθεί, γιατί οι ταινίε αυτέ. Ε, Συνήθω γίνανε οι περισσότερε στην παρακμή του ελληνικού κινηματογράφου από τη δεκαετία του τέλη του 60 και του 70 και είναι πολύ κατώτερες των περιστάσεων. Όμως, αυτό δεν σημαίνει όμως, όμως ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε. Αναφέρουμε Το κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο. Σαν... Είσαι καλύτερα. είσαι έτοιμή. Ναι, ε, γιατί συνδυάζουμε και πράγματα με, και την τέχνη μα και την αγάπη μα για την ιστορία ωραία. και τι γυναίκε που αγωνίστηκαν. Ωραία. Άρα, στην επόμενη εκπομπή αφιερώμαστε στενήσει που γυρίστηκαν με αφορμή την Επανάσταση του 1821, που ακόμα και ω αντιπαράδειγμα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, γιατί φέτο περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα ε, από την Επιτροπή του 2021 να γίνουν. Διάβασα τώρα και για δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ, που εμείς πρώτη το είπαμε, αλλά εμείς το είπαμε για τις γυναίκες ηρωίδες. Οπότε, περιμένουμε να δούμε Πάμε καλύτερα πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε πράγματα. για να δούμε το σημερινό. Δόμνα Βυσβίκη, όταν είχαμε μιλήσει για το πεδίο του Άρεος, που υπάρχει λεωφόρος των Ηρώων, με τις προτομές που εμείς πηγαίνουμε με, τον, με την αδερφότητα νομεριτών Μικόνου κάθε 25η και καταθέτουμε στεφάνι και οι υπόλοιποι από τι υπόλοιπε περιοχές της Ελλάδας στον αντίστοιχο ήρωα. Η δόμνα Βυσβίκη, η πρωτομή της, που τη βλέπουμε εδώ πέρα στη φωτογραφία, είναι η τελευταία προστήκη, μπήκε το 2005, ενώ οι υπόλοιπε πρωτομές ηλεοφόρου των Ηρών ξεκίνησε σαν ιδέα να κατασκευάζεται από το 1931 σαν ιδέα ε, για να κατασκευαστεί και συμπληρώθηκε μέχρι το 1940 και μετά το 1970. Πώς θα Άρα μου εδώ. Είναι, είναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί, ότι αναγνωρίστηκε η συμβολή Ότι για κάποια άτομα, τώρα που το Google, αλλά όντως βγαίνουν πολύ λίγα πράγματα. Ναι. Και γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε την έρευνα και όσο μπορούμε και από τα βιβλία και είμαστε και ένα εφαλτήριο ίσως να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα για να γίνει γνωστή η δράση των ηρωίων. -ηρω. Και αυτό είναι και ο σκοπός μας, ε, ναι. να βοηθήσουμε κι άλλο σε έναν σε πολύ μια σημαντική. αποκατάσταση, θα έλεγα, χωρίς εισαγωγικά αποκατάσταση, της, της ε, θέσης των ε, γυναικών που αγωνίστηκαν το 1821 και για κάποιο λόγο η ιστορία που γράφτηκε τις άφησε απ' έξω στην, ε, αγωνιστική τους, ε, στο αγωνιστικό τους μέγεθος. Ε, έτσι λοιπόν λέμε για τη Δόμνα Βυσβίκη, ε, που είμαστε πολύ τυχεροί, η οποία, ό, ότι μπήκε η πρωτομή της... Ε, Μάλλον είναι ένα δείγμα το ότι μπήκε η πρωτομή ε, στη Λεωφόρα των Ηρώων το 2005 και είναι έργο του γλύπτη Απόστολου Φανακίδη. Ε, για την ηρωίδα αυτή, η οποία φύγαμε από το Σούλι και πάμε πάλι στις θαλασσοπόρες ε, Ελληνίδες, έχουμε μια παρόμοια ιστορία και στα καλά, δυστυχώς και στο άδοξο τέλος και στον τρόπο που της φέρθηκαν μετά την Επανάσταση. Ε, Φαντάζομαι ότι πέθανε πάνφτωχη ξεχασμένη στον Πειραιά με μία ελάχιστη σύνταξη ε, και όλο, όλη τη συμβολή στον Αγώνα, μάλλον όσο ζούσε δεν αναγνωρίστηκε. Γεννήθηκε το 1784, ήταν από τη Θράκη, αλλά ήταν παντρεμένη με ε, ο σύζυγός της που πέθανε πάρα πολύ νωρίς, ήταν εφοπλιστής, δηλαδή είχε πλοία ο οποίος συμμετείχε στους αγώνες, στους ναυτικούς αγώνες και στην, σε αυτούς που ξεκίνησαν από το Άγιο Όρος στη Χαλκιδική και ε, ο ίδιος σκοτώθηκε νορίς. Η Ροήδα μας σήμερα λοιπόν ε, ακολούθησε την πορεία της καπετάνησας, δηλαδή μετά την, το πρόωρο θάνατο του άντρα της, κράτησε το πολεμικό πλοίο το οποίο το είχε εφοδιάσει η ίδια με δικά της χρήματα και το συντηρούσε τουλάχιστον για δύο-τρία χρόνια με δικά της χρήματα συνεχώς. Και συνέχισε στην, στην Εύβοια, όπου τότε ήταν οι ναυμαχίες και οι, μεγάλοι, οι μεγάλες μάχες που είχαν φοβερές ήττες οι Έλληνες στην Εύβοια. Ε, συνέχισε την αγωνιστική της δράση με αποτέλεσμα να ονομαστεί κυρά της θάλασσας. Αχ, μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Πολύ. Δηλαδή ωραία. είχε ήδη προλάβει να κάνει τέσσερα παιδιά με το σύζυγό της, από αυτά που μπόρεσα να βρω στην έρευνα. Ε, είχαν το πλοίο Καλομήρα, το οποίο όπως είπαμε το είχε εξοπλίσει η ίδιοι και έλαβε μέρος ακόμα και στον αποκλεισμό της ε, Χαλκίδας. Οπότε... Okay. Στα, στα, είμαστε ακριβώ στα επαναστατικά χρόνια. Γιατί περάσαμε μία παρένθεση με το Σούλη, όχι παρένθεση, ιστορικά μάλλον μία, ένα προθύστερο πήγαμε στο Σούλη, ξαναγυρνάμε στην εχμή τη Επανάσταση. 21, 22, 20, μέχρι το 24, που αυτό το πλοίο ε, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην άλλη μεγάλη μα, ε, ναυμαχία, που ευτυχώ ήταν νικητήρια για του Έλληνε, στην ναυμαχία του Γέροντα. Και σε αυτή την, σε αυτή την αυμαχία το πλοίο αυτό το είχε ο Ανδρέας Πιπίνος, ο μεγάλος ήρωας που κι αυτός αναγνωρίστηκε συμβολή του. Εκεί ο ίδιος τραυματίστηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ βαριά. Παρ' όλα αυτά είχε γίνει περιπολικό ένα πλοίο μιας γυναίκας που όταν πέθανε ο άντρα τη. Δεν σταμάτησε την αγωνιστική δράση, συνέχισε η ίδια να είναι η καπετάνισσα. Μπράβο. Ε, ναι. Η Δόμνας Βυσβίκη γεννήθηκε στο Νένο της Τράκης και το 1784 και πέθανε το 1850. Ε, είπαμε ότι πρόλαβε με το σύζυγό της που πέθανε νέος να, κάνει, να αποκτήσουν τέσσερα παιδιά. Ε, το πολεμικ... το πολεμικ... τι γίνεται με τα πολεμικά πλοία. Η ναυτική ιστορία τη Ελλάδα είναι ένα όνειρο. Μπορεί να ξεκινήσει να διαβάζει. Είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Είναι άβυσο. Είναι να ξεκινήσει να διαβάζει και να μην σταματήσει ποτέ. Και είναι ίσω το νήμα που μα δένει και με τα αρχαία χρόνια. Οι Έλληνε, μια πολύ μικρή χώρα, αλλά που έχει αυτή την ευλογία να βρέχεται από τα τρία τέταρτα από θάλασσα και με όλα αυτά τα νησιά, από τα αρχαία χρόνια ανέπτυξε την ναυτική δύναμη. Σαφώ. Η και καπετάλη, το κύριο έσοδο, έτσι που ναυτική... το λέμε, ήταν από την ναυτιλία το ακριβώς. Και, Ακριβώς. Και η μεγάλη ανάπτυξη του πολιτισμού. Γιατί όπου υπάρχει ανταλλαγή ιδεών, εμπορευμάτων, υπάρχει και ιδεών. Ε, έτσι λοιπόν, είναι σαν να έχω περάσει στο κύτταρο του Έλληνα η, η, η ναυτική επιδεξιοσύνη. Επίση, κάτι πολύ. Γιατί η ιστορία όσοι συμπλέκεται, δεν είναι άσπρο, μαύρο, καλή, κακή. Οι Έλληνε ναυτικοί εκτό των άλλων, ξέρει γιατί κερδίζανε του Τούρκου στι ναυμαχίε. Γιατί χρόνια πριν αποτελούσαν τα πληρώματά του. Οι Τούρκοι, σαν ναυτική δύναμη, ενώ είχαν αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλα και ογκώδη πλοία, τα οποία ήταν εντιζαβαντάζ, ήταν μειονέκτημα στι ναυμαχίε, ασθενά που έχουν τα νησάκια μα και οι κόλποι τη Ελλάδα για χρόνια δεν εκπαιδεύανε πληρώματα, αλλά είχαν τους Έλληνες, οι οποίοι όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση, πήραν τα δικά τους πλοία, τα οποία δεν υπήρχε πολεμικό ναυτικό στην Ελλάδα, μετατρέψανε, είδαμε άνθρωπους ψυχωμένους με αγάπη για τον αγώνα, που δώσανε όλη τους την περιουσία για να βάλουν κανόνια, να εξοπλίσουν πλοία και να τα μετατρέψουν σε πυρπολικά και πολεμικά. Και αυτά τα πλοία ήταν ο φόβο και ο τρόμο των Τούρκων στη θάλασσα. Γιατί ήταν μικρά, ήταν ευέλικτα, ήταν με φοβερά εκπαιδευμένα πληρώματα, εκτό ότι ήταν ψυχωμένοι, γιατί ήταν ένα λαό που άρχιζε να συνειδητοποιεί ε, την έννοια έθνου και να παλεύει για την απελευθέρωσή του. Και ειδικά τα μικρά πυρπολικά που μπορούσαν να μπουν ανάμεσα σφίνε στα μεγάλα ογκώδη τουρκικά πλοία, μέσα στα στενά ήταν αυτά που αποτέλεσαν την, την αιχμή για να κερδιθούν μερικές πολύ σημαντικές μάχες. Μάλιστα. Βέβαια είχαμε και πολύ μεγάλες απώλειες σε αυτόν τον αγώνα, γιατί όπως ξέρουμε για, τη, για τα ψαρά που καταστράφηκαν ολοσχερός και ναι. τα ψαρά. Τώρα δεν τα γνωρίζουμε οι νέο Έλληνες σαν νησί όπως τις Πέτσες και την Ήδρα. Ήταν οι τρεις ναυτικές δυνάμεις εποχής. Δηλαδή πρώτα ήταν η Ήδρα που είδαμε ότι είναι ιδρέα η Μπουμπουλίνα η καταγωγή της και παντρεύεται το Σπετσιώτη ε, και ήταν οι δύο μεγάλε δυνάμεις και η τρίτη ήταν τα ψαρά. Τα οποία δυστυχώ στην αμαχία εκεί καταστράφηκαν ολοσχερό και πέσε λεπίδα και ατσάλι, και δεν έμεινε τίποτα. Αλλά. Μα, ξέρει προσπαθώ να φέρω τώρα κάποιε εικόνε που δεν ναι, ε, κάνω. μεταξύ, έχω εικόνε. Ένα εκπληκτικό βιβλίο ε, το οποίο είναι όλη η ναυτική ιστορία των, ε, από την Τουρκοκρατία και μετά. Το οποίο περιμένω πώ και πώ να. γιατί είναι δύο τόμοι να βρεθεί και ο πρώτος και ο δεύτερος τόμος μαζί για να μπορέσω να το αποκτήσω και να... Είναι πολύ ωραίες και, να... Ε, ε, yeah, ε... Yeah, και να... δούμε περισσότερες λεπτομέρειες τη στρατηγική του, τι σκέφτονταν το, το... Δηλαδή φαντάζω ότι οι περισσότερες μάχες κρίνονταν με δυνάμεις ένα προς 10. Δηλαδή, χίλια ελληνικά, χίλια, Έλληνες, δέκα ε, Τούρκοι και Αιγύπτιοι, γιατί συμμαχήσαν με τον Ιμπραήμ της Αιγύπτου. Και ένα προ 10 αναλογία. Δηλαδή, να είσαι ένα άνθρωπο, να τα βάζει με 10 και να καταφέρει να κερδίσει. Yeah. Ε, θέλω να πω επίση για τη σημερινή ηρωίδα μα. Είδαμε μια πάρα πολύ γλυκιά γραβούρα που ήταν η φιγούρα τη. Και ήταν αυτό που μα προξενεί και εντύπωση. Γυναίκε πιο λεπτοκαμωμένε, που δεν πάει πιο το πιο μυαλό σου, που δεν διστάσανε να είναι είναι μια ευγενή φυσιογνωμία, δεν είναι η μπουμπουλίνα που ήταν ο δυναμισμός, προσωποποιημένος mm. και στη φύση και στην ε, όψη, ε, η οποία δεν δίστασε να συνεχίσει να καταθέτει τα χρήματά της ε, για να εξοπλίσει τα πλοία, να μπει με στις θάλασσες και στις ναυμαχίες σαν ε, καπετάνισα και μετά το ελληνικό κράτος, να το τονίσουμε, ότι την άφησε ξεχασμένη με μια ε, σύνταξη Αλλά που η πίνας, ιστορία όμως δεν την άφησε. Ναι. Αλλά πώ η πικρία, τουλάχιστον πρόλαβα, έζησε νομίζω μέχρι τα 60 έτη τη περίπου, πέθανε το 1850, ξεχασμένη και πάμφτωχη. Ε, τι θα λέγαμε ω κλείσιμο του σημερινού αφιερώματο, θα, θα να ήθελα να πει. Θα ήθελα να μην. Να, ε, έγραψα, όπω βλέπει τα χειρόγραφα χαρτιά μου. Ε, έγραψα λίγο τι περιμένουμε από το 1821. Αλλά όχι σαν ευχή, σαν έργο αυτό και που κάνουμε εμεί. <laughs> Εγώ θα έλεγα σαν απλή αναφορά. Εμεί το κάναμε έργο. Και όποιο μιλάει με τα έργα του, μετά έχει απέτηση και από του άλλου να μιλήσουν και αυτοί με τα έργα. Πολύ ωραία το λες. Πάμε να μου πει. Η ιστορία τη Ελληνική Επανάσταση, έτσι όπω την έγραψαν κυρίω άντρε ιστορικοί, παρουσιάζεται ω ανδρική υπόθεση. Μαθαίνουμε και πολύ σωστά πω οι άντρε έκαναν αδραγαθήματα, κέρδισαν σε μάχε, είχαν στρατιωτικέ και ναυτικέ επιτυχίε στην Ελλάδα και συντέλεσαν σε αυτό που λέμε την παλιγενεσία ενό έθνου. Όμως, οι γυναίκες δεν παρουσιάζονται να έχουν συνήθως ε, αποφασιστικό ρόλο. Έτσι όμως δεν αδικούνται οι γυναίκες της επανάστασης του 1821. Αδικείται και η ίδια η ιστορία. Γιατί σε βάρος τους χάθηκαν πολλές πληροφορίες και σε βάρος της ιστορίας που αφαιρούν την αξιοπιστία της αντικειμενικότητας και την ιστορική αλήθεια. Όσες γυναίκες ξεχώρισαν στην Επανάσταση του 1821, επέβαλαν άτυπα, όπως είπαμε και με τις σουλιώτισες, μία, ε, ε, την ισοτιμία και την ισότητα των φίλων. Από τη στιγμή που πήραν τα όπλα, ζωστήκαν πυρομαχικά, μπήκαν καπετάνησες μέσα στα πλοία, ε, άτυπα ήταν ισότιμες με τους άντρες σε εποχές που δεν υπήρχε ισότητα των δύο φίλων. Έτσι με το απαράμιλο θάρρος τους, την αξιοθαύμαστη γενναιότητα και τις θυσίες τους, οι γυναίκες αυτές αποτελούν και αποτέλεσαν να ξεπέρασαν τα σύμβολα πατριωτισμού, τα οποία κυρίως φωτίστηκαν στους μεταγενέστερους, είτε από τις μαρτυρίες των ξένων ιστορικών, είτε από τη λαϊκή μουσα που αποτύπωσε τα αντραγαθήματα αυτών των γυναικών στα τραγούδια, μετά είδαμε και όπερες, στο θέατρο, στις γραβούρες, στους πίνακες, των φιλελίνων κύριο Γάλλων ή, ή ε, ε, ενετών καλλιτεχνών. Κάθε σημείο της χώρας μας βλέπουμε ότι έχει τις δικές του ηρωίδες. Μερικές κατάφεραν να ξεφύγουν από την ανωνυμία και να περάσουν στο πάνθρον των ηρώων και με το όνομά τους, όχι ισότιμα ανάμεσα στις άλλες Ελληνίδες, ισότιμα ανάμεσα σε όλους τους ήρωες. Γιατί είπαμε ότι το ήρωας η δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει γένο. Όχι, βεβαίω. Οι <laughs> πράξει σε κάνουνε. και όχι αφορά φορά ή όχι. Είναι και για μένα και για σένα, για τον άντρα, για τη γυναίκα, για το παιδί. Η η νίκη ροή είναι, είναι μία. από τι πράξεις. Yeah. Ε, Τριαντάφιλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα μου ετοιμάζεσαι, υποσχέθηκε και τηλεοπτικά το θέμα με όλα εκείνα τα οποία ε, Παίχτηκαν ή δεν παίχτηκαν ή παίχτηκαν αλλά δεν αποδόθηκαν όπω τα έπρεπε και τα λοιπά. Μου αρέσει γιατί εσύ αφήνει να φανούν και τα κακά κείμενα γιατί είναι διδακτικά. Σαφώ. Άλλωστε από τα λάθη μα μαθαίνουμε για να κάνουμε κάτι καλύτερο Άρα, αύριο. Άρα πάμε να το δούμε από τη Σκοπιά τη δικιά μα. Κινηματογράφο, υποκριτική και πώ αποδόθηκε το 1821. Σε ευχαριστώ, Σε ανανεώνω το ραντεβού μου για την άλλη εβδομάδα. Εγώ τώρα φεύγω, όχι για την άλλη εβδομάδα, για την αυριανή ημέρα. Η επανάληψη. Το Alexa του Πετρίδη στο YouTube, αλλά και καθημερινά μέσα από το Alexa του Πετρίδη Real στο Instagram ή το Alexa του Πετρίδη στο Facebook, έχουμε την καθημερινή μα 24ωρη επικοινωνία. Εκεί ακριβώ έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Α, να χαμογελάτε και ιδιαίτερα να αγαπάτε του αντιπάλου, γιατί το έχουν τόσο ανάγκη.